Κάθε πρώτη προπόνηση της ΑΕΛ είναι ιδιαίτερη για τη Λάρισα, αλλά η φετινή ήταν ακόμη πιο ξεχωριστή. Πρωταγωνιστές οι παίκτες και ο κόσμος της ομάδας. Τη διαφορά όμως την έκανε η σκηνή. Το απόγευμα της Τρίτης το LFC Arena έδωσε και πήρε ζωή. Η επιστροφή της οικογένειας της ΑΕΛ στο γήπεδο που κατασκευάστηκε για αυτή έδειξε από την πρώτη κιόλας προπόνηση πόσο αναγκαία ήταν αυτή η κίνηση. Αναμφίβολα μια τεράστια ιστορική μέρα για την ομάδα της Λάρισας, μια δοξασμένη ομάδα. Επιστρέψαμε στο φυσικό μας χώρο, στο Arena LFC. Είμαστε απόλυτα αισιόδοξοι, είμαστε απόλυτα ενωμένοι. Η επιστροφή της ΑΕΛ στην πρώτη προπόνηση και αυτή η απρόσμενα τεράστια θερμή υποδοχή του κόσμου σηματοδογεί την ευθύνη, την τεράστια ευθύνη και την αισιοδοξία και την ελπίδα που υπάρχει βαθιά σε όλους μέσα μας για να μπορέσουμε φέρος να επιφέρουμε το καλύτερο δυνατό. Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος για την πρεμιέρα. Το πολυπληθές κοινό με την παρουσία του αποδεικνύει γιατί αυτή η ομάδα έχει ταυτιστεί με την πόλη. Είναι το πόσιμο. Εύχομαι στην ιδέα της ΑΕΛ του χρόνου τότε καιρό να πανηγυρίζουμε την άνοδό μας στο Super League 1 και όλοι μαζί με ομοψυχία να στηρίξουμε την ομάδα για φέτος. Η επιστροφή της ΑΕΛ στη σύγχρονη έδρα της πέρασε από πολλά εμπόδια εντός και εκτός των τυχών. Και αν τα εκτός ξεπεράστηκαν με πολύμινες διαπραγματεύσεις, τα όσα εσωτερικά, όπως όσα διαδραματίστηκαν στην κέρια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ακολούθησαν τις επόμενες ημέρες την απόφαση του Δήμου, έλαβαν την αποστομωτική τους απάντηση από τον κόσμο της ΑΕΛ. Εμείς από τη μεριά του Δήμου κάναμε το κατοίκον μας. Εμείς από τη μεριά του Δήμου με σοβαρότητα, με ηρεμία, χωρίς τοξικότητα, χωρίς τοξικό λόγο, διαπραγματευτήκαμε και καταφέρουμε να έχουμε μια επωφελή συμφωνία για όλα τα μέρη. Για το Δήμο Λαρισαίων, που με τη συμμετοχή του ξαναζωντανεύει το χώρο αυτό, με την ομάδα που της αποδίδεται το γήπεδο για 34 χρόνια, παρακαλώ, ανεξάρτητα από διοικήσεις. Εδώ θα είμαστε, εδώ θα θαυμάσουμε την ΑΕΛ, εδώ θα δούμε τους αγώνες της, εδώ θα βάλουμε την πλάτη μας ώστε αυτή η ομάδα να πάει πολύ 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 ψηλά. Η ιστορική στιγμή στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης ήταν να πετύχουμε και να ψηφίσουμε αυτό που έπρεπε. Όσοι συνταχθήκαμε με αυτή την πλευρά αισθανόμαστε δικαιωμένοι και αισθανόμαστε ότι κάναμε το χρέος απέναντι σε μια παράληψη του παρελθόντος. Αυτό το γήπεδο θα προσδώσει δυναμική και στους παίκτες αλλά και στους προπονητές και θα ενδυναμώσει πλέον και θα φέρει και τα κατάλληλα αποτελέσματα. Αυτό το γήπεδο είναι της ΑΕΛ, για την ΑΕΛ και μόνο για την ΑΕΛ. Το γήπεδο γυρίζει στην πόλη και η ΑΕΛ γυρίζει στο σπίτι της. Αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Η επιστροφή της ομάδας μας στη φυσική της έδρα πρέπει να θεωρηθεί από όλους μας η επαρχή της ανάκτησης της χαμένης μας έγκλης. Ραντεβού ξανά στις κερκίδες του LFC Arena, αναφέρει μεταξύ άλλων η ΠΑΕ στην ευχαριστήρια ανακοίνωση προς τον κόσμο της για τη χθεσινή του παρουσία. Το μήνυμα ελήφθη και εδόθη. Και αυτό της παρουσίας χιλιάδων Λαρισαίων στο LFC Arena για μια προπόνηση μέσα στο κατακαλό καιρό ήταν και κοφαντικό και προς πάσα κατεύθυνση.